Φίλες και φίλοι, εκ μέρους του ΚΚΕ χαιρετίζουμε τη σημερινή σας κινητοποίηση, που δεν είναι βέβαια μία κινητοποίηση σήμερα, έχετε έναν αγώνα εδώ και πολύ καιρό, για να διασφαλίσετε τη δουλειά σας, για να μπορείτε να πάτε ένα πιάτο φαΐ στο σπίτι σας, να ζήσει η οικογένειά σας. Αυτή η ομοιρία που έχετε όλοι εσείς, αλλά και χιλιάδες άλλοι εργαζόμενοι που είναι σε προγράμματα, είναι απαράδεκτη, είναι μία άθλια απόφαση προκειμένου να αποφύγουν τις κοινωνικές εκρήξεις λόγω της μεγάλης ανεργίας, λόγω των μεγάλων ανατροπών που έχουν κάνει, που θέλουν ο κάθε εργαζόμενος να παράγει όλο και μεγαλύτερο πλούτο εντατικοποιώντας την εργασία του. Να μην δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας, να μην προσλαμβάνουν αυτούς που έχουν ανάγκη υπηρεσίες, όπως ιδιαίτερα υπηρεσίες στους δήμους, στις περιφέρειες, αλλά και όχι μόνο εκεί. Υπηρεσίες σε όλο το δημόσιο τομέα που καλύπτονται, όπως είναι γνωστό, με τέτοια προγράμματα, με εργολαβικούς εργαζόμενους και με μια σειρά τέτοιες εργασιακές σχέσεις που κρατούν όμοιρους τους εργαζόμενους, που ανακυκλώνουν την ενεργεία, γιατί τα προγράμματα λήγουν και μετά ξανά ένα άλλο πρόγραμμα για άλλους ανέργους. Και έτσι λοιπόν η υπόθεση συνεχίζεται και οι εργαζόμενοι βρίσκονται πάντα στον ίδιο παρανομαστή, με την αβεβαιότητα, την ανασφάλεια, την ανεργία και τη φτώχεια να είναι αυτή που ξεχυλίζει και τις εργατικές λαϊκές οικογένειες. Σε ό,τι μας αφορά, έχουμε κάνει επαναλημμένως προτάσεις και εξαντλούμε όλα τα περιθώρια. Είτε αυτό είναι ερωτήσεις, είτε επίκαιρες, είτε τροπολογίες, προκειμένου οι εργαζόμενοι να έχουν σταθερή δουλειά, μόνιμη δουλειά, με όλα τα δικαιώματα. Δυστυχώς, αγαπητοί φίλοι και φίλες, οι αποφάσεις που έχουν πάρει μέχρι σήμερα είναι εντελώς σε μια διαφορετική κατεύθυνση. Θέλουν εργαζόμενους με δραστικές μορφές απασχόλησης. Θέλουν εργαζόμενους προσωρινούς. Δεν θέλουν εργαζόμενους με σταθερή δουλειά, με συγκροτημένα εργασιακά δικαιώματα. Εξάλλου, το νομοσχέδιο που προχθές ψηφίστηκε αφορά τις εργασιακές σχέσεις όλων των εργαζομένων. Την κατάργηση του οκταώρου, τα δεκάωρα, αντί να προσλάβουν νέους εργαζόμενους, διευθετούν τον χρόνο εργασίας, δίνοντας το δικαίωμα να απασχολούν τους εργαζόμενους έως και 12 με 13 ώρες την ημέρα, αντί να προσλάβουν άλλους. Αυτή είναι η πολιτική της κυβέρνησης. Αυτή είναι η απόφαση των εργοδοτών. Δεν θέλουν συγκροτημένα δικαιώματα. Δεν θέλουν σταθερό ημερήσιο χρόνο εργασίας. Δεν θέλουν σταθερή δουλειά. Γι' αυτό ο αγώνας πρέπει να συνεχιστεί σε κάθε χώρο, σε κάθε κλάδο. Το ΚΚΕ ξανά, με αφορμή αυτή την κινητοποίηση, θα φέρει ξανά στη Βουλή την πρότασή σας για παράταση, όπως το βάζετε. Και εμείς βέβαια λέμε για μόνιμη σταθερή δουλειά, αλλά προς το παρόν θα υιοθετήσουμε το αίτημά σας που λέει για παράταση της σύμβασής σας. Όμως και αυτό δεν λύνει το πρόβλημα. Και σας το λέμε ότι δεν λύνει το πρόβλημα μια παράταση η οποία θα δοθεί, αλλά ο χρόνος περνάει πάρα πολύ γρήγορα και στο τέλος θα βρίσκεται πάλι στην ίδια κατάσταση. Σε ό,τι μας αφορά, θα κάνουμε τις προσπάθειες στη Βουλή, αλλά πάνω απ' όλα σας καλούμε να δυναμώσετε την ενότητά σας και να στείλετε μηνύματα ότι ξέρετε ποιος είναι απέναντί σας, ότι ξέρετε ποιος υπονομεύει τη ζωή σας. Όσο δεν τα στέλνετε αυτά τα μηνύματα, τόσο να ξέρετε ότι η ζωή σας θα γίνεται κόλαση. Θα πρέπει να παίρνουν το μήνυμά σας. Και αυτό θα πρέπει να γίνεται καθημερινά και στα σωματεία σας και στις εκλογές. Καλό αγώνα, καλή δύναμη σε όλους.